Βραχονισίδα είναι ένα μυθιστόρημα. Αλλά από αυτά τα μυθιστορήματα που τα ζηλεύουμε όλοι μας, δηλαδή θα θέλαμε να είμαστε ήρωες αυτού του μυθιστορήματος, διότι είναι ήρωες από τους ανθρώπους που ζουν σε μια μεγαλόπολη και δεν αντέχουν άλλο, έχουν φτάσει μέχρι εδώ και τα παρατάνε όλα και πάνε και ζουν σε μια Βραχονισίδα. Και γίνονται ξανά άνθρωποι. Και αρχίζουν και την καταβρίσκουν και ξαναφτιάχνουν τη ζωή τους όλη την αρχή. Όλο αυτό που γίνεται στις μεγαλοπόλεις το βρίσκω ελεϊνό. Είναι η ζωή μας άθλια. Βγήκα στο σπίτι με ένα τρομερό πονοκέφαλο και την είδα σαν κλαμμένη. Ρώτησα τι έγινε πάλι. Μπορείς να μου απαντήσει, προσπάθησε να σκουπίσει τα μάτια της, δείχνει να μην με ανησυχήσει. Την αγκάλιασα και τη ρώτησα όσο πιο γλυκά μπορούσε να συνέβη κάτι. Δεν ξέρω. Τα νεύρα μου έχουν γίνει πολύ έντονα στα κέντρα. Έκανε μια μικρή πάυση βγάζοντας από μέσα της έναν τόνο αέρα που ήταν σαν να τη βάζει εδώ και μήνες. Και εκεί αρχίζουν τα. Τους ανακαλύπτουν κάτι ψαράδες, οι οποίοι ψαράδες πάνε να το λένε στην αστυνομία, η αστυνομία τα λέει στο στρατό, ώστε μέχρι τους ανακαλύπτουν τα μίντια. Και όπου ανακατεύονται τα μίντια, γίνεται μπάχαλο. Τα εφηβικά, τα ίδια σημεία. Το Μαντράκι, το οποίο είναι μια συλλογή διηγημάτων. Είναι γραμμένο στην Καθομιλουμένη, με πολύ σκληρή και ομή γλώσσα, όπως και είναι και η ζωή μας και η σύγχρονη εποχή, σκληρή και ομή και κοινική. Είναι ιστορίες 10 αγοριών που μας τις αφηγούνται σε πρώτο πρόσωπο και μπλέκει μια ιστορία με την άλλη. Δηλαδή, ένας ήρωας από το πρώτο διήγημα μας οδηγεί στο δεύτερο και ούτω καθεξής. Είναι πολύ αιχμηρό, πολύ ενοχλητικό, πολύ τολμηρό. Τι άλλο να σου πω, είναι shocking. Μετά κάναμε και τρεις μαζί ένα ντους στο υπερσύγχρονο ειδικό δωμάτιο που είχε. Γιατί ήθελε, λέει, να μας απουνίσει με τα χέρια του. Και αφού μας έτριψε και μας απούνισε, μετά μας σκούπισε με κάτι τεράστιες κουδωτές και αφράτες πετσέτες. Δεν ήξερα ότι υπήρχαν τόσο αφράτες πετσέτες. Οι δικές μας στο σπίτι ήταν εντελώς διαφορετικές. Λεπτές και άγριες. Ναι, το αντιμετώπισαν λιγάκι κουτσομπολίστηκα και είπαν ότι φτάνει και στο πορνογράφημα. Αλλά θέλω να πω ότι τέτοιου είδους γραφή και τέτοιου είδους προβληματισμός έχει γραφτεί από τη δεκαετία του 60 στην Αμερική και σε άλλες χώρες. Δεν είναι κάτι καινούριο. Και να σου πω ότι να το άλλο. Το σκέφτηκα. Λέω είναι πολύ προκλητικό. Αλλά έτσι και το έγραφα αλλιώς, χρησιμοποιώντας ωραίες λογοτεχνικές φράσεις, θα ήταν σαν ψεύτικο. Εγώ ήθελα να είναι έτσι ομό και ο καθένας να εισπράξει γιατί κάτω από όλο αυτό. Υπάρχει το υπόβαθρο, βλέπεις και την τρυφερότητα, βλέπεις και το ρομαντισμό, βλέπεις και ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ψάχνουν κάτι. Ψάχνουν τον έρωτα, ψάχνουν τη φιλία, ψάχνουν το σεξ, ψάχνουν την ουτοπία του lifestyle. Κάτι συμβαίνει με όλους αυτούς. Ψάξτε το λίγο, λέει, καθάρισε λίγο, φύγε από την επιφάνεια και μπες λίγο πιο κάτω. Ακριβώς. Φύλαμε διπλά σου τα φυλαγμένα, πόσο σ'